Hey guys, I'm Mr. Mike. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς θα φτιάξετε δικό σας, δική σας παρουσίαση, με συγχωρείτε, από Google Slides. Εδώ σας έχω βάλει ένα έτοιμο Google Slides σαν πρότυπο και όταν πατήσετε κλικ απάνω του, θα μπορείτε να φτιάξετε αντίγραφο. Συνήθως όταν δίνουμε έτοιμες παρουσιάσεις να μπορείτε να γεμίσετε, το κάνουμε έτσι για να μπορείτε να κάνετε αντίγραφο. Πρέπει όμως να έχετε, για να δουλέψει αυτό εδώ, πρέπει να έχετε λογαριασμός Google. Λογικά από το Gmail σας, από το κινητό της μαμάς, του μπαμπά ή από το δικό σας. Πατάμε Make a Copy και αυτό δημιουργεί καινούριο αντίγραφο και πια αυτό είναι δικό σας. Στο συγκεκριμένο έχουμε ετοιμάσει ένα πρότυπο το οποίο έχει πολύ λίγες διαφάνειες, έτσι ώστε να φτιάξουμε How to Protect Earth για το Senior B. Όπου λέει My Name, θα μπορώ να βάλω το δικό μου το name, θα βάλω της Μαριτίνας. Μπορείτε να πάτε στα πλάγια να το μεγαλώσετε, να το μικρύνετε ή ακόμα αν δεν χωράει, μπορείτε να μικρύνετε και τη γραμματοσειρά από εδώ. Ωραία. Αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε κλικ, να γράψετε, να προσθέσετε. Άμα θέλετε να εισάγετε μια εικόνα, μπορείτε να πάτε από εδώ, κλικ. Upload from computer σημαίνει να το ανεβάσετε από τον υπολογιστή ή μπορεί να τα κάνετε και αναζήτηση από το ίντερνετ. Π.χ. εγώ θα μιλήσω για να κλείνουμε τα φώτα. Close lights in my house. Πολύ ωραία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Μήπως ήθελε turn off lights. Για να δούμε. Να, πολύ ωραίο. Ε? Βάλω αυτή, φαίνεται ωραία. Κλικ. Είδες που εδώ που βγήκε insert. Τώρα αυτό το κάνω εγώ από τον υπολογιστή. Μπορεί από το tablet να είναι λίγο διαφορετικό. Κλικ. Θα σβήσω το παλιό. Θα βάλω το καινούριο. We can turn off lights. Πολύ ωραίο. We can all turn off the lights in our house to safety energy. Πολύ ωραία. At home. Έκανα αυτό. Το ίδιο θα κάνω να αλλάξω και σε άλλες διαφάνειες, να αλλάξω εικόνα, να γράψω με το σειρά. Μπορώ να θέλω να αλλάξω χρώματα εδώ, να τα κάνω έντονα, να αλλάξω πόσο line spacing έχει ανάμεσα τις γραμμές. Συνεχίζω, το βλέπω. Όταν πλέον θέλω να το παρουσιάσω, πατάω present και αυτό αρχίζει και παρουσιάζει στην τάξη. Συγγνώμη, στον πίνακα, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε practice, εξάσκηση, πριν έρθετε στο μάθημα. Αν έχετε κάποιες άλλες απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. I'm Mr. Mike and I'll see you in class.